Με ένα μεγάλο ντέρμπι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πρωταθλήματο σε επίπεδο K16 για την Κρήτη, με τα Χανιά να επικρατούν με 1-2 του Ηρακλείου και να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ωστόσο, για το Ηράκλειο έχει βάσιμες ελπίδες να τα καταφέρει με τους 13 βαθμούς που συγκέντρωσε στον Όμιλο, ω μία από τις τρεις καλύτερες ενώσεις που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση όλης της Ελλάδας. Το Ηράκλειο ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο και αφού είχε ευκαιρίε με Κωστάκι, Καλογιανάκι και Μαυρογιάννη, άνοιξε το σκόρ στο 40 με τον Ψαρολογάκι που αξιοποίησε την assist μετά την εξαιρετική ενέργεια από τον αρχηγό Νικοβγόντζα. Η αποβολή του Τζιράκι για την μεικτή έψη στο 58 άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες με τα χανιά να πιέζουν και εν τέλει να κάνουν την ανατροπή. Στο 77 ο Γεωργιακάκης και στο 80 ο Ταπανάρης σκόραραν και χάρισαν το διπλό πρωτιά στην μεικτή χανίων με το τελικό σφύριγμα να φέρνει έξαλους πανηγυρισμού για την αποστολή των φιλοξενούμενων. Σε επίπεδο μεικτών ΚΑΠΑ 14 το Ηράκλειο έχοντας εξασφαλίσει τον τίτλο από την προηγούμενη αγωνιστική έπαιξε χωρίς άγχος με τα χανιά με τον προπονητή Βασίλη Κασαπάκη να δίνει χρόνο συμμετοχή και σε ποδοσφαιριστέ που δεν είχαν αγωνιστεί ω τώρα με την μεικτή. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι είχαν πολύ καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο με ευκαιρίε από του Αλεξάκη, Σαρόγλου και Λέση για να βρουν τελικά τον γκολ λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Όταν ο Αλεξάκη κέρδισε πέναλτι, ανέλευε ο ίδιο για την εκτέλεση και έκανε το 1-0 για το Ηράκλειο, σκορ που παρέμεινε παρά την ευκαιρία που είχε στην εκπνοή ο Βαρδαλαχάκης. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ από πλευρά Χανίων, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ η μπάλα έμεινε στην περιοχή και ο Σμάλι από κοντά την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1. Από εκεί και πέρα τα Χανιά προσπάθησαν άμεσα και για δεύτερο γκολ έχοντας δοκάρι με τον Μαναρόλη και σημαντική ευκαιρία με τον Σμάλι. Ενώ από πλευρά Ηρακλείου ο Αλεξάκης έχασε μοναδική ευκαιρία για να ξαναδώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1 με την μεικτή 14 6 να πανηγυρίζει και να κοιτάζει πλέον την επόμενη φάση. Ενώ τα Χανιά μένοντας με 10 βαθμούς στη δεύτερη θέση δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης.